Συναδέλφισες και συνάδελφοι, και από αυτό εδώ το βήμα, εκ μέρους των φοιτητικών συλλόγων, θέλουμε πρώτα απ' όλα να εκφράσουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό που διεκδικεί να έχει τη δική του πατρίδα. Στο λαό αυτό που αντιστέκεται στην κατοχή και τη σφαγή που επί δεκαετίες τον συνοδεύουν, που μετράει χιλιάδες θύματα από τις κατοχικές δυνάμεις του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Η περήφανη και μαχητική στάση του, που δεν παραδίδεται, αξίζει το σεβασμό όλων μας. Μαζί με, τους λαούς λοιπόν όλου του κόσμου, μαζί και από εδώ με τα εργατικά σωματεία και το λαό της πόλης, διεκδικούμε να τερματιστεί εδώ και τώρα η Ισραηλινή κατοχή και να δημιουργηθεί ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 1967, αλλά και να σταματήσει εδώ και τώρα η εμπλοκή της χώρας μας στα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επιστρέψει πίσω η ελληνική φρεγάτα Ψαρά. Καλούμε λοιπόν και από εδώ όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της πόλης να εκφράσουμε έμπρακτα αυτή την αλληλεγγύη στο συλλαλητήριο της Πέμπτης στις 7 η ώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Δεν δεχόμαστε την ίδια στιγμή που δίνονται δισεκατομμύρια ευρώ για το ΝΑΤΟ και για τη σφαγή των λαών να μας λένε σε εμάς τους φοιτητές πως δεν υπάρχουν λεφτά για τις σπουδές και τις ανάγκες μας. Με το καλημέρα της ακαδημαϊκής χρονιάς βρεθήκαμε ξανά αντιμέτωποι με τη χρόνια υποχρηματοδότηση των ιδρυμάτων μας και τις συνέπειες της ένδεσης επιχειρηματικής λειτουργίας και της λειτουργίας των πανεπιστημίων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Στην κατεύθυνση λοιπόν αυτή βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την προσπάθεια της επιβολής κάρτας αίτησης και αντιτίμου στη λέσχη προκειμένου να διαμορφωθεί το απαραίτητο πελατολόγιο για τον εργολάβο. Επιβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά πως η επιβολή κάρτας αίτησης δεν γίνεται για την αναβάθμιση του φαγητού μας, όπως μας έλεγαν, αλλά αυτό που εξ αρχής εμείς θέταμε, ότι αποτελεί προπομπό της επιβολής αντιτίμου, που ήδη εφαρμόζεται για όσους δεν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, να μπορούν να πληρώσουν 30 ευρώ για 15 μέρες και 60 ευρώ για το μήνα. Μας θέλουν δηλαδή πελάτες για τον εργολάβο. Μέσα όμως από τις κινητοποιήσεις μας, όλο το προηγούμενο διάστημα, καταφέραμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε έτσι ώστε όλοι οι φοιτητές να τρώνε δωρεάν ποιοτικό φαγητό στη φοιτητική λέσχη του ΑΠΘ. Βέβαια, την πολιτική αυτή που ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλες οι προηγούμενες, τη βιώνουν και οι εστιακοί συνάδελφοί μας, που μόλις σήμερα, ενώ έτρωγαν στο εστιατόριο της εστίας, τους μοίρασαν ερωτηματολόγιο πελατών για την αξιολόγηση του φαγητού. Και είναι οι ίδιες αυτές οι εστίες που πριν μια εβδομάδα πετούσαν φοιτητές και φοιτήτριες στο δρόμο επειδή δεν είχαν να πληρώσουν το απαράδεκτο χαράτσι για να πάρουν το κλειδί του δωματίου τους. Όμως, κάτω από την παρέμβαση του Συλλόγου Οικοτρόφων, καταφέραμε αυτές οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να μπουν στα δωμάτια τους και να ακυρωθεί το απαράδεκτο χαράτσι. Στεκόμαστε λοιπόν στο πλάι και των εστιακών συναδέλφων μας και καλούμε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που απορρίφθηκε από τις εστίες να έρθει σε επαφή με το φοιτητικό του σύλλογο και να διεκδικήσουμε από κοινού δωρεάν στέγη για όλους τους φοιτητές. Και όλα αυτά συμβαίνουν φέτος που το κόστος ζωής έχει φτάσει στα ύψη, που δύο στους τρεις φοιτητές αναγκάζονται να δουλεύουν ταυτόχρονα με τις σπουδές τους και ακριβώς γι' αυτό το λόγο απλώνουμε το χέρι και σε κάθε συνάδελφό μας που έκανε αίτηση για να πάρει τη μεταγραφή του. Με τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις, οι φοιτητικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα καταφέραμε τις προηγούμενες μέρες να πιέσουμε την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, αναγκάζοντάς τους πρώτα απ' όλα να δεσμευτούν ότι θα έχουν δικαίωμα μεταγραφής στη σχολή που επιθυμούν όλοι, ανεξαιρέτως, οι πληγέντες φοιτητές από την περιοχή της Θεσσαλίας. Καθώς και να υπάρξει δυνατότητα να ξεπεραστούν κριτήρια για φοιτητές με σοβαρά προβλήματα, αλλά να υπάρξουν και κατ' εξαίρεση μεταγραφές. Το ίδιο κάνουμε και σε φοιτητικούς συλλόγους της πόλης, που καταφέραμε μέσα από τις επιτροπές μεταγραφέντων που δημιουργήθηκαν και κινητοποιήθηκαν, οι ετούντες με μεταγραφή να μπουν κανονικά στα εργαστήριά τους, να πάρουν ιδρυματικό λογαριασμό, να μην χάσουν το εξάμεινό τους. Και έτσι θα συνεχίσουμε ώστε να ολοκληρωθούν άμεσα οι εγκρίσεις των αιτήσεων, να μην χάσει κανένας φοιτητής και φοιτήτρια το εξάμεινό του, αλλά και για να καταργηθούν τα άδικα κριτήρια κόφτες για όσους έχουν πραγματικά ανάγκη να πάρουν τη μεταγραφή και ειδικά για φοιτητές που θα αναγκαστούν σε άλλη περίπτωση να αφήσουν τις σπουδές τους πριν καν τις αρχίσουν. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες λέμε και διεκδικούμε σήμερα και κάθε μέρα πτυχία με αξία, δωρεάν σπουδές. Αυτό είναι το σύγχρονο για εμάς. Θα βάλουμε λοιπόν εμπόδιο στα σχέδιά τους για αξιοποίηση του άρθρου 28 και ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, που σίγουρα θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο στην περαιτέρω υποβάθμιση των σπουδών μας
στην ακόμα μεγαλύτερη κατηγοριοποίηση των πτυχίων και των αποφύτων μας. Κάνουμε ξεκάθαρο πως όλοι οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν στο φοιτητικό του σύλλογο για κάθε τι, μικρό και μεγάλο, που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Θέλουμε να κάνουμε πράξη, όπως κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα, το ένας για όλους και όλοι για έναν, για τις σπουδές που έχουμε ανάγκη στον 21ο αιώνα. Συναδέλφες και συνάδελφοι, έχουμε μπροστά μας πολύ μεγάλες μάχες. Έχουμε μπροστά μας την επέτειο για τον ξεσηκωμό, για τα 50 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, του οποίου το αντιπεριελιστικό μήνυμα είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Και σε αυτές τις μάχες θέλουμε οι φοιτητές, μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους, να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε εδώ, στο πλάι των εργατικών σωματείων, να κλινακώσουμε τον αγώνα μας με την οργάνωση των φοιτητών ανά έτος και τμήμα, μέσα από τον συντονισμό των φοιτητικών συλλόγων και σε τοπικό, αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Κάνουμε ξεκάθαρο, για μία ακόμα φορά, πως θα παλέψουμε ακόμη πιο σκληρά για τις σπουδές και τη ζωή που μας αξίζει.